φίλου, στην οικογένεια, δόξα τω Θεώ. Έχω το πλάνο μου, το άμα θα φύγω μια μέρα δεν ξέρω. Ας πίνουν τα λάνια μου πάνω στον τάφο μου. Είμαι ο Σωτήρης, AKA του Loyal, και ασχολούμαι με την τραπ μουσική τα τελευταία 10 χρόνια. Τα θέματα που αγγίζω με τη μουσική μου συνήθως είναι κοινωνικά θέματα, θέματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα τριγύρω. Υπάρχει η βία, υπάρχει το μίσος στην κοινωνία, τα ναρκωτικά, η αδικία που επικρατεί γενικότερα. Έχω τους δαίμονες μέσα στον πάντο μου, λένε δικό σου το έχει παρακάνει. Δεν πιστεύω ότι η τραπ μουσική είναι αυτή που οθεί τους νέους στην παραβατικότητα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν παραδειγματίζονται από αυτά, διότι δεν νομίζω ότι είμαστε ακριβώς παραδείγματα προς μίμηση. Παιδιά είμαστε και εμείς καθημερινότητας. Ζούμε πράγματα στην καθημερινότητα και αυτά διηγούμαστε. Πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με τους γονείς και την προσβασιμότητα που έχουν τα παιδιά γενικότερα στον κόσμο του ίντερνετ και στη μουσική παράλληλα, έτσι. Δεν είμαι εγώ αυτός, ρε, που θα σε δασκαλέψω. Όσοι κάτω θέλαν να με δούνε, πέσαν όλοι έξω. Νέες γενιές ξεκινάνε με το γνώμονα, βλέπουν ένα high life γενικά από τους rappers, τα λεφτά, τα αμάξια, οι γκόμενες. Για μένα είναι λάθος. Να σε ρωτήσω κάτι του Loyal. Πώς μπήκες σε αυτή τη διαδικασία, πέρασες από τον κόσμο το δύσκολο? Σίγουρα. Το ξεκίνημα ήταν πολύ απλό. Δεν είναι δηλαδή όπως σήμερα, όπως είπα και στο βίντεο, ότι βλέπουν λεφτά, αμάξια και λένε θα το κάνω κι εγώ. Όταν το ξεκίνησα εγώ ήμουνα με τον κολλητό μου και ακούγαμε προφανώς τη rap μουσική και ξεκινήσαμε να κάνουμε freestyle battle ο ένας τον άλλον. Και κάπως έτσι ξεκίνησε, κάναμε το πρώτο μας κομμάτι και έτσι συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, θα πάω στον Dirty Harry να δούμε το δικό του ID, τη δική του ταυτότητα ζωής και να ξεκινήσω την κουβέντα από τον Dirty Harry αμέσως μετά. Παρακαλώ. Μπαίνω μες στο πάρτι, δυο δικοί μου τρεις hoes. Δεν πίνουνε ποτό, συμβάλλουνε γέλιος. Το μάτιο μου λένε γίνεται αφεντικό. Βγάζω τα λεφτά, γίνομαι καπνός. Είμαι ο Dirty Harry και είμαι καλλιτέχνης της rap και τραπ μουσικής. Λίγο μες στα κύματα, κυνηγά τα μύρια. Βγάζεις τα ρούχα σου, θέλεις κι άλλο, δεν πιάνεις το μήνυμα. Εγώ ξεκίνησα σαν rapper, πιο κοινωνικο-πολιτικό το θέμα που έθιγα τότε και εξιστορώ την ιστορία μου, δηλαδή πώς κατάφερα από το τίποτα να χτίσω κάτι δικό μου. Με μπνέει η καθημερινότητα, όλα όσα έζησα και έχω βγει ζωντανός και καθαρός από όλα αυτά. Εσύ δεν έχεις έλεος, μωρό μου έχεις θέμα. Έχεις μάθει μόνο να αγαπάς εσένα. Κι όταν σε αφήσουν τα ναρκωτικά που έπιες, σηκώνεις το τηλέφωνο, παίρνεις εμένα. Έχω ζήσει την αλήθεια στο 100%. Γενικά εγώ έπινα πολλά ναρκωτικά και όχι μόνο έπινα. Έκανα και άλλα πράγματα που δεν είμαι περήφανος γι' αυτά. Εγώ μπορώ να ακούσω ένα τραγούδι και να μην του δώσω σημασία. Αλλά μπορώ να ακούσω και ένα τραγούδι και να με ταυτίσει να μπορώ να πετάξω μια μολότοφ έξω. Σε ένα περιπολικό. Είναι ξεκάθαρα στον άνθρωπο αυτό. Δεν ήρθε το τραπ και όλοι οι πιτσιρικάδες βγαίνουν έξω με τσαντάκια και μαχαίρια. Άμα δεν ήταν το τραπ, κάτι άλλο θα ήταν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και ο παράγοντας που καταστράφηκε νεολαία στην Ελλάδα, ας πούμε, και στην κάθε Ελλάδα. Δεν το αρνούμε ότι έχει βοηθήσει. Και θα συνεχιστεί να γίνεται αυτό, δεν θα σταματήσει ποτέ. Υπάρχουν καλλιτέχνες που σπρώχνουν την νεολαία προς την εγκληματικότητα σίγουρα. Και εγώ δηλαδή δεν βγάζω τον εαυτό μου από αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εγώ το κάνω. Πώς το λες, δουλεύω μέρες 7. Δουλεύω 7 days. Ναι. Ξέρεις, crime. Λοιπόν, Dirty Harry, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εκεί που ξεκινάει η δική σου ζωή, γιατί βλέπω ότι έχει παρανομία στην αρχή. Καταγωγή από Κύπρο? Ναι, ναι, από Κύπρο. Από ποιο μέρος? Από Παραλίμνη, συνεπάγεται τα Αγία Νάπα. Ωραία, άλλα, γιατί μας παρακολουθούν ναι, 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 την εκπομπή στην Κύπρο. Τα φιλιά μας. Οπότε, μπράβο, να στείλουμε τα φιλιά μας και στη μαμά που μας παρακολουθεί. Ναι, ναι. Δεν είναι και τα. Λοιπόν. Ποιος σε μένα, παιδιά? Ποιος μιλάει? Ναι. Τι γίνεται στο πλατό? Φαντάσματα. Λοιπόν, πάμε Dirty Harry να πάρουμε τη ζωή σου από την αρχή. Λοιπόν, εγώ γενικά από μικρός είχα μια παραβατική συμπεριφορά. Με τραβούσε το παράνομο και αλήθεια.
από τα προβλήματα στο σπίτι ξεκίνησε, μετά εγώ το μασούσα καραμέλα, τα προβλήματα στο σπίτι, γι' αυτό και το μασούσα καραμέλα τι είναι? Το βάζα μπροστά. Ναι. Μια δικαιολογία. Ακριβώς. Μια δικαιολογία για αυτά που έκανα. Ως ψυχίατρος τον καταλάβατε, εγώ το μασούσα καραμέλα δεν το κατάλαβα. Άρα είναι πάρα καλός. Πολύ καλός. Μιλούσαμε και πριν πίσω. Είναι πάρα πολύ δεν καλός. Το περίμενα, είναι πάρα πολύ καλός. Γι' αυτό και τον έχουμε στην εκπομπή την βραδινή. Λοιπόν, δεν τον καίμε τα μεσημέρια. Πάμε. Για πάμε. Καλό το είπα το δεν τον καίμε τα μεσημέρια. Σ' άρεσε, πες τον Dirty. Σλάνγκ. Σλάνγκ. Θα μάθει σήμερα. Θα μάθω, εννοείται πως θα μάθω, γι' αυτό είμαι εδώ. Άλλωστε, έχω τη θέληση να καταλάβω και να μπορέσω να μεταφέρω και στον κόσμο τα νέα δεδομένα. Πάμε λοιπόν. Με τα λίγα και τα πολλά, έφτασα σε ένα σημείο που έλεγα ότι δεν αντέχω άλλο. Όλα αυτά κάπου πρέπει να τα βγάλω, κάπως, κάτι να κάνω. Σε ποια ηλικία μπήκες στην παρανομία, πότε ξεκίνησες, δηλαδή τα ναρκωτικά, όλα αυτά που είπες ότι σου ήταν πολύ εύκολο στα να 15. Πάρεις μια χειρομομίδα και να τη ρίξεις. Στα 15, ας το πούμε. 15. Κοίτα, και πριν το καπνίσμα και αυτά, από πολύ μικρός έκανα ό,τι να είναι. Απλά ξέρεις, μπήκα σε αυτόν τον κόσμο του καπνίσματος και στο. Λίγο στην υπόγεια κουλτούρα, στα 15 μου ήμουν μέσα κανονικά. Αρχίζεις και μπαίνεις και στο, να το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ, και στις παρέες εκείνες που αρχίζετε και κάνετε διάφορα. Το πιο βασικό ήταν αυτό. Οι παρέες μου. Άρα ξεκινάς ουσιαστικά από τα ναρκωτικά, την βία, δηλαδή μπαίνεις κανονικά. Από τα δύσκολα μονοπάτια της ζωής. Ναι. Η οικογένειά σου πού τοποθετείται εκεί, λοιπόν, στα 15, είμαι σε αυτή την κρίση γονιών. Okay. Οπότε η καημένη μάνα μου τα τραβούσε όλα. Ναι. Και τα τραβάει ακόμα. Όχι, τώρα πλέον εντάξει. Απλά παλιά ήταν άλλο επίπεδου πράγματα. Τώρα δεν θα κάτσω να αναλύσω. Έπαιξε ρόλο, θεωρείς αυτό? Ότι χώρισαν. Ναι, ότι ήσουν παιδί χωρισμένο. Η αλήθεια μου ήταν ότι μόλις χώρισαν, εγώ νιώθα εντελώς ελεύθερος. Ότι δεν υπήρχε κάποιο. Πλέον. Ελεύθερος. Κάποιος να τον ελέγχει, Δημήτρη. Με την κακή έννοια. Με την κακή έννοια. Το ότι είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι μου κατέβει στο μυαλό. Σαν την μπάνα δεν έχει, λοιπόν, την έκανες ό,τι θέλεις. Όχι, το λέμε για να μπαίνει και ένας έλεγχος κάποια στιγμή. Δεν για να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είχε επιλογή, γιατί εσύ είχες πάρει ήδη το δρόμο. Είχα πάρει ήδη το δρόμο. Είχε και αυτή τα δικά της σαν άνθρωπος. Απλά για πολλά χρόνια της ζωής μου σταμάτησαν όλοι ό,τι κάνουν και ασχολούσαν μαζί μου πώς να φτιάξω. Μόνο εγώ με έφτιαξα, μόνο όταν αποφάσισα εγώ γύρισα τη ζωή μου. Απλά ξέρεις, τότε δεν με έλεγχαν τόσο πολύ, ο πατέρας μου αλλού. Έπαιξε και πολύ ρόλο ότι το σπίτι μου, το πατρικό, ήταν μέσα στην πλατεία. Τύπου έκανα λίγο με το ποδήλατο και ήμουν έξω ήδη. Οπότε από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ήμουν μικρός, έβγαινα με τους μεγαλύτερους, έμπαινα στα μάξια τους, κάνε αυτό, δες την αυτό. Πάντως και τώρα είσαι, πόσους followers έχεις, δηλαδή... 50.000 τώρα. Πόσο? 50. Πόσοι όμως σε παρακολουθούν καθημερινά από το Spotify, πόσες σε ακούνε? Στο Spotify έχω, νομίζω τώρα παίζει να είναι 300-400.000. Είναι τεράστιο νούμερο αυτό. Ναι. Έχεις ένα μέσο όρο, δηλαδή, ότι 300... Μισό εκατομμύριο, ας πούμε. Μισό εκατομμύριο είναι... Τεράστιο. Όλο αυτό σου έχει αλλάξει τη ζωή, δηλαδή εσύ ζεις από αυτό, είσαι πλούσιος από αυτό, το λέω... Ζω ξεκάθαρα από αυτό, Ζεις ξεκάθαρα από αυτό. Άρα εσύ αλλά έχεις το δουλεύει. Καταφέρει... Το δουλεύει όμως. Το δουλεύει, αλλά... Προφανώς, κάθε μέρα ασχολείται με αυτό, δεν είναι χρόνια κάθε τώρα. Σε ένα κρεβάτι, χρόνια, έτσι δεν είναι. Να πάρουμε τα πράγματα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μέχρι να μάθεις αν το δουλεύεις τώρα, δηλαδή να πάμε σε εκείνα τα χρόνια από τα 15 όπου έχεις χάσει τον έλεγχο. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να φανώ καν μελοδραματικό, θα σας πω την αλήθεια. Γιατί όσοι αλήθεια. Με βλέπουν, όπως με βλέπουν τώρα φίλοι μου, η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου, το ξέρουν αυτό το σκηνικό. Εγώ χάσα ένα φίλο μου, αυτοκτόνησε. Και εμείς ήμασταν μια παρέα τέλος πάντων. Αυτή η παρέα, τώρα που το βλέπουν θα γελάσουν, είχαμε και ένα σλόγγαν, ας το πούμε, ήταν άκακο. Άφθονη κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών. Άρα σκέψου μια παρέα εφήβων να έχει αυτό το σλόγγαν για τρόπο ζωής και να πορεύεται με αυτό. Ψιλοπαραβατικό ακούγεται. Ακραία παραβατικό. Μάλιστα. Τύπου τώρα τι να σου πω, από τα πάντα. Πήγαινα σχολείο με πράγματα πάνω μου. Με συνέχεια, ναρκωτικά. Ναι, συνέχεια αστυνομίες.
συνέχεια η μάνα μου στο τμήμα. Ποιος θα με γλιτώσει τώρα και ποιος θα πάρουμε τηλέφωνο τώρα και τι θα κάνουμε και δικαστήρια. Αυτό δεν σε κούρασε, δεν ήθελες κάποια στιγμή να ξεφύγεις? Τότε δεν αυτό. Το καταλάβαινα. Τότε μετά, δεν, όταν δεν μεγάλωσες μπορούσα... και άρχισες να το καταλαβαίνεις, ότι έμπλεξες με την αστυνομία. Όχι. Τη μία, με την αστυνομία τη δεύτερη. Δεν το καταλαβαίνω. Τότε αισθάνεσαι ήρωας. Εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι ήρωας. Γιατί τα βρίσκουμε τόσο πολύ εγώ και εσύ? Δεν ξέρω. Τι, έτσι. Ειλικρινά, δηλαδή τώρα θα σου έλεγα ότι. Κάντε τον ψυχίατρό σου. Όταν είσαι στα δύσκολα, εδώ να μιλάς. Μάλλον. Δεν το ήξερα το Βανάκι, αλλά μπορεί να το πω. Αυτό είναι ο Παύλο Σακά, εκείνο είναι ο Δημήτρη Σακά. Εγώ πρέπει να τα ξεμπλέξω. Λοιπόν. Θέλω να μου πεις όμως, γιατί έτσι το περνάς πολύ γρήγορα. Λες ότι ήσασταν αυτή η παρέα και χάνεις το φίλο. Δεν μένεις το φίλο. Ο φίλος από τι έφυγε? Αυτοκτόνησε. Τι ήταν όμως, ποιος ήταν ο λόγος? Ήταν πάρα πολλοί λόγοι. Ήμασταν σε ένα... Ζούσαμε μια φάση πολύ dark, να το πω και... Σκοτεινή. Πολύ σκοτεινή, ναι. Αυτά δεν που σας βλέπεις... ενδιαφέρε η ζωή? Γιατί τώρα πώς έτον είσαι? 28. Άρα ποια, για ποια χρονιά μιλάμε? Μιλάμε για... Ήμουν 17. 17. Άρα όταν μιλάμε χάθηκε. 10 χρόνια πίσω, ας το πάρουμε. Ναι. Δηλαδή το 2013. Τι σας προβλημάτιζε τόσο πολύ, ώστε εσύ να μπεις σε όλο αυτό το σκοτεινό μονοπάτι? Κοίτα, έτσι που το σκέφτομαι τώρα, γιατί δεν έχω κάνει καθόλου προετοιμασία. Έχω έρθει εντελώς έτσι. Αδιάβαστος. Αδιάβαστος. Στορνάρ. Μα για να τα πούμε έτσι όπως είναι. Μα αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος, για να τα πούμε όμορφα. Δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, σου αρέσει να το ζεις. Πώς να σου το εξηγήσω? Σου αρέσει να το ζεις. Η μουσική που άκουγα, ο τρόπος που ντυνόμουν, η συμπεριφορά μου, η συμπεριφορά απέναντι στην οικογένεια, απέναντι στις σχέσεις μου τότε, στους φίλους μου, στις δουλειές που έκανα δουλειές. Ότι είναι αυτό τέλος πάντων. Τι δουλειές? Τα πάντα. Δηλαδή, τι να σου πω, μέχρι στις καλοσχές δούλεψα, μπαρ. Μεγαλώσαμε στην Αγία Νάπα, είσαι σε ένα χωριό που μόνο κλαμπς έχει. Δηλαδή, Μάιο βγαίνεις έξω, εγώ βγαίνω έξω στο κλαμπ και το πρωί πήγαινα σχολείο να δώσω εξετάσεις. Τι να γράψω στο χαρτί? Τι να γράψω? Έγραφα το όνομά μου και πολλοί ήταν. Από ναι. Έβλεπα και το έγραφα, ήμουν κομπλέ. Το θέμα είναι ότι μπαίνεις από όλο αυτό το παραβατικό, γελάει ο κύριος Σακάς. Από όλο αυτό, αυτό το... έβλεπα, αφού έβλεπα, λέει και το έγραφα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, έτσι. Τι είναι? Το θέμα είναι ότι μπαίνει από αυτή τη δύσκολη ζωή στην τραπ μουσική, που ουσιαστικά εκφράζει αυτά, ναι, τα κομμάτια του δικού σου παρελθόντος. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό είναι ακριβώς έτσι ο συνερμός. Η τραπ μουσική αυτά εκφράζει, τα όπλα, τα ναρκωτικά κτλ. Πριν την τραπ ήταν κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά καλοκαίρι να ξεκινήσω να καπνίζω, να ακούω ό,τι μου ψηλάρεσε στο αυτή hip-hop ξένο και να σκάει ένας ξαδερφός μου από Αθήνα, γιατί έχουμε μεγάλη οικογένεια, ήρθε στην Κύπρο να μας δει, και μου βάζει ελληνικό ραπ ζωντανούς νεκρούς, ας πούμε, τότε. Εμένα, ας πούμε, που ήμουν ο τρεις χειρότερος. Δηλαδή, εκεί είπα, εδώ είμαι εγώ, τελείωσε. Τώρα, το μόνο πράγμα που θα κάνω είναι να βρίσκω κάπως να πίνω και να ακούω αυτό το πράγμα ασταμάτητα σε μια λούπα για χρόνια. Και απλά ό,τι ερχόταν. Πώς αρχίζεις εσύ και μπαίνεις σε αυτό, δηλαδή πώς γράφεις, πώς μπαίνεις όλο αυτό το κομμάτι? Γιατί η τραπ μουσική, από τους στίχους, όσους στίχους έχει, ναι, ένα τραγούδι, ζήτημα να παίζουν οι δύο αυτή τη ζώνη, σε αυτή τη ζώνη. Θέλω να πω, είναι δύσκολο να, ναι, 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 να το... Και όχι μόνο αυτό, και στο TikTok αυτό που προβάλλεται και αυτό που προβάλλουν και οι άνθρωποι πολλές φορές είναι το χρήμα, τα όπλα που δείχνουν, πολλά. Δεν είναι ανάγκη να τα επαναλάβω, αλλά, ναι, 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 πραγματικά είναι μια εικόνα που είναι μια εικόνα φανταστική για ένα νέο κορίτσι που παρακολουθεί τον τράπερ, τον ράπερ, που βλέπει γενικώς μια εικόνα διαφορετική και σου λέει, όπα, αν εκεί υπάρχουν τα λεφτά, αν εκεί υπάρχουν, να η ζωή καλή. Είναι λίγο και ένα πρότυπο πολύ δύσκολο. Και άμα σου πω ότι εκεί υπάρχουν τα λεφτά όμως. Έτσι. Δεν υπάρχουν. Πού δεν υπάρχουν? Όχι, εκεί. Υπάρχουν. Στο τραπ. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Κάτσε να καταλάβω. Υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν. Το κατάλαβα. Και... άρα πουλάει πάρα πολύ αυτό. Και για να μας το πει λίγο. Λεφτά. Κοίτα, θα σου πω. Ναι. Εγώ θα σου δηλαδή πω την αυτά μου. Τα ευρώ που τα βλέπεις έτσι, ναι, και είναι σε ευρώ αυτά που έχω εγώ τώρα και τα κουνάτε, υπάρχουν, ναι, αυτά τα κουνήματα. Μην απαντήσεις, το λέω σαν δικηγόρος. Γιατί? Αναλάβατε την υπεράσπιση. Φορολογικές παραβάσεις εδώ. Γιατί να είναι φορολογική παράβαση?
Μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε για μένα. Εγώ τα έχω όλα δηλωμένα. Ωραία, έλα να μιλάς. Δεν έχω πρόβλημα. Οπότε μην κάνετε το δικηγόρο του. Εγώ τα τραβάω από την τράπεζα, τα κάνω έτσι, τα ξαναβάζω πίσω. Δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, άρα, αυτό που είπε πριν. Τα κουνάμε λοιπόν εδώ. Πριν είπε fake it till you make it όταν ήμασταν έξω. Το fake it till you make it τι σημαίνει? Προσποιείσαι μέχρι να το κάνεις πραγματικότητα. Το έχω κάνει κι εγώ. Προσποιείσαι ότι τα έχεις. Προσποιείσαι ότι ζεις αυτό το lifestyle μέχρι να έρθει η ώρα να το αποκτήσεις. Άρα εσύ το προσποιήθηκες ότι τα έχεις αυτά τα ευρώ και τα κουνούσες. Ήμουν ένα τίποτα, ένας κανείς που ήρθε από την Κύπρο στην Ελλάδα. Τώρα τι να μας πει αυτός. Ναι. Έπρεπε να βάλω λίγο αλάτι. Σωστό. Τα βρήκες όμως τα ευρώ να τα βάλεις λίγο ή τα ψεύτικα. Κάτσε να μας τα πει. Είναι ένα σωστό επιχειρηματία. Κύριε Σακά, θέλω να το καταλάβω. Αγαπημένο μου ψυχιάτρο, δηλαδή δανειζόσουν από τους άλλους για να τα κουνάς. Όχι, δεν πάει έτσι. Κοίτα, για αυτό να, είναι λίγο πιο. Να μου πεις πώς πάει. Τώρα πας όντως στα σκοτεινά μονοπάτια. Βέβαια. Άμα λοιπόν, δεν πάω εκεί, πώς θα. Ένας, τώρα μιλάμε για κάποιον έξω από το πλατό, σπρώχνει ναρκωτικά, οκ. Okay. Και όλα αυτά τα λεφτά τα έχει πάρει από τα ναρκωτικά που πουλάει. Ή μπορεί να μην πουλάει ναρκωτικά, μπορεί να κάνει κάποια άλλη δουλειά. Παίρνει τα λεφτά του, τα κάνει έτσι στην κάμερα. Είναι ένα statement. Του ράπερ, που αυτό παίζει στη μουσική που κάνουμε. Το έχω κάνει άπειρες φορές, όπως θα δεις και εδώ. Μ' αρέσει και το κάνω εμένα, π.χ. Δηλαδή, πάρω τα λεφτά να κάνω έτσι, μ' αρέσει. Σου αρέσει η επίδειξη, δηλαδή. Μου αρέσει η επίδειξη, ναι. Δεν θέλω να το κρύψω αυτό. Κοιτάξτε, και το επιδεικνύω. Το Instagram μου είναι full μόνο τέτοια ανεβάζω. Γιατί? Αμάξια, φαγητά. Έχεις και αμάξια όμως από ό,τι είδα. Ναι, έχω. Δεν είναι ότι δεν τα έχεις, είναι αλλουνού, γιατί εδώ με αμάξια ακριβό ήρθες. Έχω. Θέλω να πω δηλαδή. Γελάς. Θέλω να πω. Όχι, ότι. Έχω φάει τη ζωή μου να τα καταφέρω. Δεν μου ήρθαν έτσι. Η μάνα σου από τα 15 που ήσουν ένα παιδί σε αυτή την παρέα με όλα τα αλφα μπροστά. Που καπνίζατε και είχατε δύσκολα. Με τη μάνα που σε βλέπει σήμερα. Ναι. Που τα κουνούσες αυτά τα ευρώ, αλλά τα έχεις πια στην τσέπη σου. Τι σου λέει? Καπνίζει το σπίτι όλη μέρα και με κάνει έτσι. Σε λιβανίζει. Ναι, εντάξει. Σου λέω, έχω φάει χρόνια από τη ζωή μου να είμαι παραβατικός και να έχω περίεργη συμπεριφορά και να μην ξέρεις που είμαι και να χάνομαι μέσα στην Ευρώπη κάπου σε μια χώρα. Έτσι. Παίζει πολύ αυτό. Δηλαδή, ήμουν χαμένος. Όχι μόνο χαμένος ψυχικά, ήμουν και όντως χαμένος. Δηλαδή, δεν ξέρεις πού θα με έβρισκες. Παιδί μου, να τώρα νιώθει safe. Ναι, τώρα νιώθει αλλά... Σώθηκε από τη δημιουργία. Από τη στιγμή που άρχισε να δημιουργεί τραγούδια δικά του και όλα αυτά. Μου έσωσε τη ζωή. Σώθηκε. Αυτό είναι το θέμα. Η δημιουργία των έσω. Εγώ σταματάω σε μια λεπτομέρεια, Ζήνα. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Άκουσα την ώρα του βίντεο ότι μπορεί να με εμπνεύσει ένα τραγούδι και να βγω να ρίξω μια μολότοφ σε ένα περιπολικό. Αυτό θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο είναι σωστό? Θεωρείς να το. Έτσι, είμαι κοντά σας καταρχάς. Ειλικρινά, γιατί έχω και εγώ γιο και εγγόνια. Είναι κάτι που είναι σωστό, διότι ρίχνοντας αυτή τη μολότοφ, ενδεχομένως να σκοτώσεις και κάποιους. Ή εμπνέοντας, γιατί η μουσική έχει εμπνεύσει πολέμους, έρωτες, θρησκεία και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Εμπνέει η μουσική. Θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή γίνεσαι πρότυπο για τη νεολαία? Γιατί είπες. Η μουσική έμπνευσε πολέμους όμως. Γιατί η μουσική έμπνευσε πολέμους? Έχει εμπνεύσει πολέμους. Okay, εμπνέει και κάποιον να πάει να πετάξει μια μολότοφ. Αν τον είχε εμπνεύσει ένα σύγγραμμα, κύριε Τσούκαλη, ένα βιβλίο. Καμία αντίρρηση. Αν η ίδια η ενέργεια αυτό... ήταν έμπνευση από ένα επαναστατικό και αυτό, βιβλίο. Αγαπητέ μου, Σπύρο, το βιβλίο και δεν αυτό, είναι ένα μέσο επικοινωνίας. Εγώ ούτε αυτό το επικροτώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως. Να μην τα βάζουμε με τη μουσική. Όχι, δεν τα βάζουμε με τη μουσική. Προς Θεού. Είπαμε ότι υπάρχει μουσική που έχει εμπνεύσει τον έρωτα. Δεν έχει, ναι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει έχει. Μουσική που έχει εμπνεύσει τον έρωτα, εδώ είναι η θετική πλευρά. Εδώ λοιπόν, επειδή έχω ένα θλιβερό προνόμιο και το ξέρει Ζήνα πολύ καλά χρόνια τώρα, να μου αναθέτουν να επιτηρώ παιδιά τα οποία είναι μες στην παραβατικότητα από 14-15 χρόνων. Να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών, να κάνουν χρήση, να τα ακούς τα παιδιά αυτά και να λένε όχι πώς θα πάνε να δούμε έναν αγώνα που δεν ξέρουν οι πιο πολλοί από αυτούς αν η μπάλα έχει αέρα μέσα. Πώς θα πάμε να τσακωθούμε. Όταν ακούω, όχι όλα τα τραγούδια, υπάρχουν και τραγούδια τα οποία μπορεί, εγώ προσωπικά δεν τα ακούω και θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, παρότι σας συμπαθώ ιδιαίτερα. Όταν όμως ακούμε για σεξ, για όπλα, για ναρκωτικά, για βία, τη γυναίκα σε πολλά τραγούδια από αυτά τη θεωρούν, συγγνώμη για τη φράση Ζήνα μου, είναι αργά, δοχείο ειδονής. Όλα αυτά πιστεύετε ότι σας κάνουν περήφανους, διότι αυτή τη στιγμή εσάς που σας βλέπουν. Και νέα παιδιά που δεν θα πάνε αύριο στο σχολείο ή ενδεχομένως θα ξενυχτήσουν, είστε πρότυπα.
Πέστε μου λοιπόν την ψυχολογία, τη δική σας αυτή τη στιγμή, πώς αισθάνεστε. Αισθάνεστε ότι είστε πρότυπα, γιατί καταρχάς θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι το χρήμα το παν. Το χρήμα, όπως λέει και η ετυμολογία της λέξης, είναι το χρησιμοποιείς να περνάς καλά, να ζεις ωραία. Όχι να παίρνεις να κάνεις φιγούρα στο χρήμα. Ωραία. Συμφωνώ. Ναι, αλλά είναι τρόπος προβολής της δουλειάς. Είναι και κάτι άλλο στη μέση. Είναι και τα like. Αυτό, Ζήνα μου, το παίρνουν πάρα πολλά παιδιά και είτε το θέλουμε είτε όχι, εμπνέονται αρνητικά. Θα πρέπει να τα πούμε όσοι έχουν τα πράγματα. Αυτά από τα ρεμπέτικα δεν εμπνέονται αρνητικά. Κάποια. Από τον εθνικό ύμνο δεν εμπνέονται αρνητικά και πάνε και σκοτώνουν τον γείτονα. Όχι, όχι, δύο λεπτά. Πάντως το ρεμπέτικο ήταν μέσα στην πολύ μαστούρα μου, γιατί να σε γνωρίσω. Ποιο σκότωσε το γείτονα εμπνεόμενο από τον εθνικό ύμνο. Να πούμε πράγματα. Το γείτονα, όταν λέω το γείτονα λαό. Στο γείτονα δεν φανατίζει. Ο εθνικός ύμνος. Οποιαδήποτε χώρα. Είπαμε ότι η μουσική εμπνέει και πολέμους. Μην το πάμε τόσο μακριά στην πολιτική. Εδώ μιλάμε τώρα για μια κοινωνία η οποία έχει τεράστια προβλήματα. Βλέπουμε τη βία των παιδιών να μην είναι αυτή που βλέπουμε στις στατιστικές της αστυνομίας, να είναι στο δεκαπλάσιο, γιατί δεν έρχονται όλα στην επιφάνεια. Σας το λέω υπεύθυνα. Γιατί όλοι οι γονείς. Πάντα ήτσα. Όχι, πάντα τόσο, τόσο πολύ δεν ήταν. Σοβαρολογείτε. Σοβαρολογώ. Τώρα που ερχόμουν. Σοβαρολογώ. Τώρα που ερχόμουν. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Σακά, μόνο το σεβασμό να σας πω μια λεπτομέρεια. Ναι. Κάνω τη δουλειά αυτή τρεισήμισι-τέσσερις δεκαετίες. Είμαι οικονομολόγος, κρατάω στατιστική. Αυτή η στατιστική που υπάρχει τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε ποτέ στην παραβατικότητα. Η χρήση ναρκωτικών έχει απογειωθεί. Ναι, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Συμφωνώ, η βία των παιδιών στα γήπεδα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πόσοι έχουν χαθεί, πόσα νέα παιδιά, αστυνομικοί κτλ. Δεν υπήρχε. Να πω κάτι, κύριε Τσούκα. Και γι' αυτό θέλει το τραπ να κάνω. Συγγνώμη. Αμέσως, απλώς. Τα λέω με πολύ αγάπη και σας συγκρατήσω. Ναι, μα έτσι κι αλλιώς γι' αυτό την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν έρχεται κανείς με συστολή. Ερχόμαστε να ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Όμως το κομμάτι που αφορά στη γυναίκα είναι βασικό. Εκεί τη γυναίκα στην τραπ μουσική λίγο την πατώνεται. Γυναίκες ακούν τραπ, να ρωτήσω εγώ. Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Και εγώ έχω μάνα, ξαδέρφες, μπορεί να έχετε όλοι, έχουμε όλοι. Γιατί τα ακούν. Είναι επιλογή σου να τα ακούς. Τα κορίτσια. Ναι, τα κορίτσια, γιατί τα ακούν και τα ξυπνούν. Απάντηση, θέλετε απάντηση. Ναι. Επειδή υπάρχει νεολαία, η οποία δεν έχει οριμάσει ακόμη, εγώ δεν τα ακούω, Φερρυπίν. Ο Δημήτρης, υποθέτω, δεν τα ακούει. Οι γυναίκες δεν είναι της εποχής. Θέλω να γιατί τα ακούνε. Όταν υπάρχει λοιπόν μια είναι μόδα, εντάξει, τα ακούνε επειδή είναι μόδα. Δεν έχει οριμάσει όπως πρέπει. Ποια νεολαία έχει οριμάσει. Οι τέιντιμπόιδες του 60 είχαν οριμάσει. Δηλαδή, κύριε Σακά, θέλετε να μου πείτε... Πέταγα για όλους αστυνομικούς. Θέλετε να μου πείτε... Με όλο το σεβασμό στην επιστημοσύνη σας, ότι οι εποχές εκείνες έχουν σχέση με τις σημερινές εποχές. Όχι, βέβαια. Ήταν πολύ χειρότερα τότε. Όχι. Κύριε Τζούκαλη, ξεχνάτε τον ερχομό του rock and roll στην Ελλάδα. Πολύ τι είχε χειρότερα γίνει. Ήταν τότε. Ξεχνάτε τις τιμωρίες. Ξεχνάτε την bank. Είπε η Ζήνα προηγουμένως ότι δεν μπορεί να παιχτούν οι στίχοι της τραπ εδώ. Ναι. Δεν μπορούν. Οι στίχοι της punk, Ζήνα. Επειδή στα αγγλικά τότε, το 1970... Το Rolling Stones οι παίζονται. Ο Mick Jagger, ο Mick Jagger όταν έλεγε drag, sex and rock and roll, ήταν σωστό μήνυμα για την αυτά νεολαία. Και αυτά απλώς θέλω λίγο να μην ξεφύγουμε από την κουβέντα. Και θέλω να καταλάβω, ναι, σιγά σιγά θα τα βγάλουμε, αλλά θέλω να καταλάβω από πού ξεκινά. Γιατί με την drag μουσική υποβαθμίζεται και υποτιμάται τη γυναίκα. Γιατί πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι για να κερδίσετε με έναν τρόπο τους φανατικό κοινό και να γίνετε εσείς ειδόλα. Θέλω να καταλάβω τι υπάρχει από κάτω. Γιατί πραγματικά τα περισσότερα λοιπόν τραγούδια της τραπ, λίγο τη γυναίκα την... Εγώ βλέπω πάντως ο άνθρωπος που μιλάει για τη μητέρα του, μιλάει για τη μητέρα του και την σέβεται τόσο ναι, πολύ. Ναι, απλώς να τον ακούσω, ρε Σιρήμη. Θα σας εξηγήσω για να καταλάβετε. Στο ραπ και στο τραπ είναι. Ποιος τον τίνει πιο ωραία. Λοιπόν, τι είναι ποιος τον δίνει πιο ωραία. Ποιος τον δίνει το θέμα πιο ωραία. Α, ποιος τον δίνει το θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν πέντε πράγματα που θα πούμε. Πουλά ναρκωτικά, έχω χρυσαφικά, έχω λεφτά αμάξια και έχω γκόμενες. Okay, όλοι τα ίδια λέμε. Γιατί εμένα με ακούει περισσότερος κόσμος από κάποιον άλλον. Αν δίνω πιο ωραία από κάποιους. Ωραία, αυτό είναι θέμα ταλέντου. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Τα πιστεύετε αυτά που γράφετε και λέτε. Εγώ να σου πω ειλικρινά. Τα πιστεύω, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εγώ ένα στίχο από τυχαίο, ένα τραγούδι, θα πω, δεν είναι δικό σας ενδεχομένως.
σκάσε μπιπ, μπουνιές μη σου βάλω, κερνάνε γραμμές και μπιπ ο ένας τον άλλο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ακραίο, δηλαδή, okay. Ακραίο, αλλά δεν πάμε να είναι. Θα διαβάσω ένα άλλο που είναι λιγότερο ακραίο. Η μπιπ σου, η μπιπ μου, την κερατώνω και αυτή δεν με αφήνει η βίζιτα. Ναι, όχι, δεν είναι ακραίο. Αν πάρουμε τα μισά τραγούδια, αυτά λένε. Είναι, λοιπόν, είναι λίγο υποτιματικά, ναι, γιατί και εμείς... Πολύ είναι υποτιματικά. Δικό μου στίχο δεν θα ακούσεις τέτοιο, ναι, ναι, πάντως. Δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να βγαίνουμε και να τα ισοπεδώνουμε όλα και να είμαστε οι αυταρχικοί, τέλος πάντων. Γιατί αν το πω εγώ τώρα στην τηλεόραση, διατυπώσω μια τέτοια άποψη πολύ πιο κομψά. Ο κύριος Δημητρίου εδώ, που είναι προοδευτικός πολύ, θα με κατηγορήσει ως σεξιστή. Okay, αλλά... Είναι η ιδιότητά σας όμως. Ναι, 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 αλλά τα δικά σας τραγούδια τα ακούμε πολύ μεγάλη χαρά. Ένας πιτσιρικάς που δεν είναι. Δεν ακούω τραπ καθόλου. Απλά ερχόμαστε για πέμπτη φορά τον αιώνα που ζούμε, κάθε αρχή δεκαετία, να κατηγορήσουμε μια νέα επαναστατική μουσική. Αν μου αρέσει η τραπ, εγώ επειδή ασχολούμαι και με τη μουσική, δεν μου αρέσει η τραπ. Αλλά καταλαβαίνω την ανάγκη των παιδιών να εκφραστούν με αυτόν τον πάρα πολύ λάθος τρόπο. Να υποβαθμίσουν τον ρόλο της γυναίκας, ας πούμε. Μισό λεπτάκι. Σας είπα, rock and roll, punk, metal, ξεχνάτε κύριε Μαρέδη, είμαστε σχεδόν συνομιλητοί. Τι γινόταν με τη metal και την death metal δεκαετία του 80, και... που λέγανε για αντιχρίστους και πεντάλφες και μας λέγανε οι μητέρες μας να μην ακούσετε τέτοια μουσική. Σωστά. Και αν βάλεις ανάποδα το δίσκο, θα καταγραφείς στον εγκέφαλο. Θυμάστε τις γελιότητες με τη μάνα Raver στο Rave στα Zero. Εδώ σας λέω κάτι συγκεκριμένο άλλο όμως τώρα. Εγώ δεν μιλάω για τον αντίστροφο δίσκο. Για να τελειώνουμε πουλάει. Θα βλέπετε τη συζήτηση αυτή σε 10 χρόνια και θα γελάμε. Βλέπεις τι λέει. Πουλάει. Πουλάει και ο πιτσιρικάς και... που θέλει να ανέβει, να κάνει μουσική και να κάνει ένα hit, θα το ξεφτυλίσει. Είναι έτοιμος να το κάνει, γιατί το μόνο πράγμα που ξέρει είναι να βγαίνει έξω με ένα τσαντάκι, να έχει μέσα ένα μαχαίρι, 5 γραμμάρια χόρτο ή 5 γραμμάρια κοκαίνη, να βγει έξω να την πουλήσει, να βγάλει λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ακούσω και τους δυο σας τώρα και να κάνετε μεταξύ σας μια κουβέντα. Θέλω να καταλάβω όλη αυτή η εταιρική εικόνα, γιατί εγώ θα μιλήσω για εταιρική εικόνα, είστε. Εταιρική εικόνα. Έχεις την εταιρική σου εικόνα και πουλάς αυτό που πουλάς. Έχεις τη δική σου εταιρική εικόνα και πουλάς αυτό που πουλάς. Τι πουλάτε λοιπόν, τι πουλάς εσύ, τι πουλάς εσύ. Εσύ λοιπόν. Πουλάω αυτό που βλέπω γύρω μου. Ο τούλα. Πουλάω αυτό που βλέπω γύρω μου. Και εντάξει, ουσιαστικά δεν είναι το πουλάω. Ό,τι ζω, ό,τι βλέπω, το μεταφέρω με το στίχο μου μέσα από εικόνες. Δηλαδή προσπαθώ στον ακροατή να δημιουργήσω μια εικόνα με το στίχο μου. Τώρα. Τη μία μέρα μπορεί να μου βγει να γράψω για ναρκωτικά και για το τι βλέπω γύρω μου, δηλαδή, τα ναρκωτικά. Ή μπορεί να γράψω για τον έρωτα, ξέρω εγώ. Υπάρχουν διάφορες θεματολογίες που συγκαταλέγονται μέσα στην τραπ. Ο ήχος μένει ο ίδιος. Το θέμα είναι τι γράφει ο κάθε καλλιτέχνης μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά εσύ... Είχες αυτά τα δύσκολα παιδικά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά με το Χάρη. Ποια είναι τα κοινά σας. Ότι, όπως είπα και πριν, ξεκίνησα με τον κολλητό μου βασικά να γράφουμε μουσική. Το 2019 απεβίωσε από ναρκωτικά. Rest in peace, brother. Rest in peace για εσένα, αδερφέ μου. Τι και... ήταν αυτό που είπατε, παιδιά, συγγνώμη, το έχασα. Rest in peace. Είναι rest in peace για τους φίλους μας. Κάναμε μαζί. Αυτό ήταν... Τα συλληπιτήρια, τα... Αυτό, ναι, ναι. Το σύγχρονο. Ελληνιστή. Τέλος πάντων, είχε πιο πολύ ταλέντα από εμένα. Όταν έγινε αυτό, τότε είναι που και εγώ το πήρα πιο πολύ σοβαρά και είπα θα το κάνω για τους δύο. Respect. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω ότι η τραπ μιλάει μόνο για αυτά. Δηλαδή, η τραπ είναι ένας ήχος. Το θέμα είναι ο κάθε καλλιτέχνης τι θέλει να γράψει πάνω και πώς να ντύσει αυτόν τον ήχο. Καταλάβατε. Και όλα αυτά που γράφουμε συμβαίνουν, υπάρχουν στην κοινωνία. Δεν είναι ότι τα σκεφτόμαστε έτσι. Μπορεί κάποιοι να μην το ζουν και να το κάνουν fake it till you make it, όπως είπαμε. Αλλά πιστεύω ότι πολλοί τα βλέπουν και τα ζουν και τα γράφουν. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Χωρίς να θέλω να ρωτήσω εσάς προσωπικά, θέλω να μου πείτε κάτι με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύετε ότι πολλοί ή ένα ποσοστό από τους καλλιτέχνες που ασχολούνται με αυτή τη μουσική εξακολουθούν και μετά από προβλήματα που έχουν περάσει να κάνουν χρήση ουσιών? Ναι, ναι, είναι δεδομένο αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει και με τη μουσική κιόλας. Ακριβώς όπως κάνανε και οι καλλιτέχνες της ροκ και της πανκ και της μέταλ. Σπύρο μου, δεν είναι άλλο θεωρία. Και, τον... και κάποιοι ποδοσφαιριστές και κάποιοι μπασκετμπολίστες και ποδοσφαιριστές κάνουν χρήση. Δεν θα το νομιμοποιήσουμε όμως, Σπύρο μου, αυτό. Είναι παντού, είναι παντού. Είναι φαινόμενο που υπάρχει αυτό και παίζει. Η δική σου εταιρική εικόνα ποια είναι? Εγώ είμαι πολύ βιογραφικός. Γράφω πολύ για χαμένους έρωτες. Πολύ. Δηλαδή τα πιο μεγάλα μου κομμάτια είναι γι' αυτό. Άρα πιο ρομαντικός η ζωή. Είμαι, ναι, λίγο πιο ρομαντικός. Οκ. Okay.
Ρωματικός, όχι, πώς το είπες. Λοιπόν, γραφειοματικός. Όχι, όχι. Μην του λες, λέξεις που δεν είπε. Είναι ο δικηγόρος. Όχι, 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 όχι δεν θα το χρησιμοποιήσω για δικηγόρο σου. Βιωματικό, βιωματικό. Θα χρησιμοποιήσω τις λέξεις του Ντέρτι Χάρη. Βιωματικός. Βιωματικός είπε. Και γράφω... Δεν θυμίζομαι για την ακοή μου την καλή συγγνώμη. Όχι, τον έχεις και δίπλα σου. Γράφω και πολύ έτσι. Λοιπόν, για πες. Βιωματικός άρα. Βιωματικό. Εγώ κάνω επίσης. Έχω φέρει και ένα ηχό δικό μου, δηλαδή πάνω σε τραπ μουσική κάνω μελωδίες. Αυτό δεν παίζει πολύ στην Ελλάδα, γι' αυτό και έχω κάνει γρήγορα βήματα. 3 χρόνια κάνω επαγγελματικά μουσική και έχω φτάσει σε ένα level που, ξέρεις, μπορώ να ανταγωνίζω με τους top. Μπορείς να πεις κάτι που να παίζει αυτή την ώρα? Ναι. Για πες. Άπειρα. Θες στίχους. Ναι. Πνίγομαι στα κύματα, κυνηγάω τα μύρια, βγάζεις τα ρούχα σου, θέλεις κι άλλο. Δεν πιάνεις το μήνυμα. Έχω πει κάπως κάτι παράνομο, αλλά το είπα free στην εκπομπή, δεν έβρισα. Καταλαβες. Πνίγομαι στα κύματα, κυνηγάω τα μύρια, βγάζεις τα ρούχα σου, θέλεις κι άλλο. Δεν πιάνεις το μήνυμα. Το πιάνει, ένας μέσος νους το πιάνει. Ακριβώς. Τι άλλο θέλει. Εγώ αυτό κάνω γενικά. Εγώ δεν τα λέω, μα. Ποτέ. Δεν θα με ακούσεις να πω, παίρνω την τάδε, κάνω τάδε. Το πάω έτσι λίγο το πιο... Το πας λαού-λαού. Εσύ? Κυρίως μιλάω και εγώ με το εγώ μπροστά, αλλά μπορεί να περιγράψω και μια εικόνα απλά που έχω δει, ας πούμε. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση πριν και εκεί θα σου κάνω respect. Όταν είπες ότι τους δυο σας, ότι είχε πιο ταλέντο από μένα, αλλά θα βγω μπροστά και ό,τι βγει μετά το θάνατό του. Ναι. Αυτό πραγματικά δείχνει ένα παιδί με ήθος. Εγώ θα το πω πολύ. Δηλαδή, γιατί ήταν πολύ, πολύ όμορφο αυτό που είπες και δεν θέλω να το προσπεράσω. Θέλω να βάλω στην κουβέντα τον κύριο Μαγιόπουλο, γιατί ακριβώς με αυτό ασχολείται με την μουσική. Τώρα εργάζεται και για το Action 24. Πώς την έχεις παρακολουθήσει την κουβέντα μας μέχρι τώρα και ας τοποθετηθούμε λίγο σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Εντάξει, είναι πράγματα αρκετά. Πράγματα που περίμενα να ακούσω. Πράγματα τα οποία τα παιδιά που κάνουν αυτή τη μουσική τα έχουν πει και οι ίδιοι. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία βλέπουν, δεν είναι πράγματα τα οποία τα σκεφτήκαν από το μυαλό τους. Υπάρχουν κάποιες από αυτές τις εικόνες στην ελληνική κοινωνία, γι' αυτό και τις μεταδίδουν. Τώρα, το αν είναι σωστές αυτές οι εικόνες ή όχι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ως μελετητής της μουσικής γενικότερα και της τραπ και της ραπ, πού τα τοποθετήσω όλα αυτά? Κοιτάξτε, στο μουσικό στερέωμα. Η τραπ ούτως ή άλλως έτσι ξεκίνησε, με αυτές τις εικόνες ξεκίνησε σαν κίνημα. Είναι ένα κίνημα το οποίο είναι πάνω από 2 δεκαετίες τώρα, ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 2000, με την τριάδα τέλος πάντων των καλλιτεχνών που ήταν τότε, ο Young Jeezy, ο T.I., ο Gucci Mane, μάλιστα ο T.I. είναι και με ένα δίσκο του έδωσε και το όνομα στην τραπ μουσική, Trap Music λεγόταν ο δεύτερος δίσκος του 2003 που βγήκε και θεωρείται ότι στην ουσία βάφτισε και όλο το μουσικό ιδίωμα το συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα υπήρξε στις αρχές της επόμενης δεκαετίας ένα crossover, δηλαδή ο ήχος της τραπ ξέφυγε από τα στεγανά της hip-hop και μπήκε στα club μέσα από κάποιες συνεργασίες με DJ της ηλεκτρονικής μουσικής, όπως ήταν ο Ράστι, ο Μπάουερ, ο Φλοστραντάμους και άλλα ονόματα. Και εκεί πέρα στην ουσία γιγαντώθηκε αυτό το κίνημα, γιατί μπήκε στα club και άρχισε να το ακούει και κόσμος ο οποίος δεν ασχολείται αμιγώς με τη hip-hop. Κάπως έτσι ήρθε μετά και στην Ελλάδα, στις αρχές εκείνης της δεκαετίας. Και από το 2015 και μετά, επί της ουσίας έγινε ένα κομμάτι του mainstream και συνέχισε όπως και σήμερα είναι επί της ουσίας το πιο εμπορικό ιδίωμα στη χώρα μας. Και σίγουρα η πρώτη προτίμηση της νεολαίας και των ηλικιών των μικρότερων. Ξέρεις τι θα ήθελα, επειδή έχεις αυτή την γνώση, θα ήθελα να ρωτήσεις και τα δύο παιδιά, έτσι, κομμάτια που να αφορούν την αρχή τους. Τι θα τους ρωτούσες σε αυτή τη διαδρομή τους, από την αρχή, από εκεί, στα 15, στα πρώτα τους χρόνια. Τι θα ήθελες να μάθεις? Κοιτάξτε, επειδή ασχολούμαι με αυτό το χώρο αρκετά χρόνια και επειδή έχω συναναστραφεί με αρκετούς καλλιτέχνες και αυτής της σκηνής και παλαιότερων εποχών του hip-hop, επί της ουσίας τα παιδιά αυτά που είπαν είναι πράγματα που τα έχω ακούσει και από άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, υπήρχε κάποιο κενό στην προσωπική ζωή, υπήρχαν
ένα σπίτι ας πούμε, χωρισμένο γονιών, όπως είπε ο Ντέρτι Χάρη. Υπήρχαν κάποια προσωπικά προβλήματα από την άλλη και κάποια παιδιά ξεφεύγουν. Προσπαθούν να ξεφύγουν ίσως από κάποιες δύσκολες καταστάσεις ή απλά δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος και μοιραία στρέφονται προς τα εκεί. Από εκεί και πέρα έρχεται και το μουσικό κομμάτι. Δηλαδή, όταν ακούνε ένα τραγούδι το οποίο επί της ουσίας μιλάει για τη δική τους την πραγματικότητα, είναι απολύτως λογικό να προσκοληθούν σε αυτό το συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα. Γιατί μιλάει στην ψυχή τους και περιγράφει πράγματα τα οποία βιώνουν. Είναι βιωματικό είδος για εκείνους, οπότε είναι προφανές ότι θα ακούσουν το συγκεκριμένο είδος. Γι' αυτό και έχει πετύχει πολύ περισσότερο ο ελληνικός στίχος στο hip-hop παρά ο ξένος. Δηλαδή, είναι πολύ λιγότεροι οι ακροατές που ακούνε μόνο hip-hop ξένο από αυτούς που ακούνε μόνο hip-hop ελληνικό. Μάλιστα. Γιατί τους μιλάει στην καρδιά και λέει την πραγματικότητά τους. Είτε αυτή είναι μια θετική πραγματικότητα, είτε μια αρνητική πραγματικότητα. Άλλωστε, το ελληνικό hip-hop δεν περιορίζεται μόνο στο trap. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια του hip-hop, τα οποία μιλάνε για πιο κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, κάποιους άλλους προβληματισμούς. Το trap, αυτή είναι η θεματολογία του, την ξέρουμε. Και όποιος την επιλέγει είναι απόλυτα σαφή. Όπλα, ναρκωτικά, βία και γυναίκες. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάμε. Έρχομαι. Νομίζω τα είπε πολύ καλά. Αλλά είναι γνώστης του αντικειμένου. Γιατί όπλα, ναρκωτικά, βία. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπέροχα. Γι' αυτό πάμε. Κοίτα, δεν έχω θέμα. Γενικά είμαι πολύ ακομπλεξαριστά άτομα. Απλά δεν μπορώ να το ακούω αυτό που σπάει τα νεύρα. Τι είναι σου λάθος. Σπάει, πάμε να το πιάσουμε. Γι' αυτό σου μα λέω. Δεν γίνεται να το βάζει το λάθος. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή... Είχαμε ένα πρόσφατο γεγονός. Okay, ναι. Σταματάνε έναν άνθρωπο που είναι τράπερ. Το ξέρω το παιδί. Ωραία, το ξέρει το παιδί. Να του κάνουν έλεγχο. Καλό παιδί. Ναι, αλλά να του κάνουν. Γιατί αντιστέκεται στις αρχές. Δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε πάντα. Πέστα μου, εσύ, γι' αυτό είσαι εδώ. Πέστα μας πώς είναι. Πόσα τέτοια παιδιά σταματάει η αστυνομία στον δρόμο κάθε μέρα και το παίζουν κάποιοι αστυνομικοί. Εγώ το έχω πάθει προσωπικά. Στην Κύπρο δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θα του ευγενέστατε την αστυνομική να πω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ξέρω τι. Κοίτα, δεν ξέρουμε πριν τι έγινε. Ένα βιντεάκι είδαμε. Τώρα δεν μπορούμε να κρίνουμε. Βλέπουμε ευγενέστατους αστυνομικούς ψύχρεμους. Όταν οι κάμερες γράφουν όμως, όλοι έτσι γίνονται. Που οι αστυνομικοί πλησιάσανε ναι. Το συγκεκριμένο άνθρωπο, από ό,τι λένε, τραβούσαν βίντεο. Ναι. Πώς λοιπόν μιλάμε για το τι έγινε πριν. Κοίτα, δηλαδή τώρα αρχίστε να μου πείτε ότι το παιδί πήγε εκεί για να γίνει αυτό, να γίνει ντόρος. Όχι, αλλά να μας πείτε. Μισό λεπτάκι. Σταματάνε για έναν έλεγχο. Εμένα, αν με σταματήσει η αστυνομία, θα βγάλω να δώσω τα στοιχεία μου με πολύ ευγένεια, γιατί έτσι αρμόζει. Δεν θα καθίσω να βγάζω τέτοιες αντιδράσεις. Θα σας αναγνωρίσουν κιόλας, είναι το πιο βέβαιο. Δεν είναι το ίδιο. Με έχουν γράψει και για υπερβολική ταχύτητα και καλά κάναν, το λέω δημόσια. Σε τέτοιο έλεγχο, λέω εγώ. Λοιπόν, σε οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε έλεγχο. Λοιπόν, γιατί θεωρείς ότι ήταν υπερβολική, Σπύρο μου. Το έχω δει. Και εγώ νομίζω ήταν λίγο υπερβολική. Δηλαδή. Μου φαίνεται ότι συγγνώμη, εγώ που βλέπετε. Ήταν λίγο αυτό το. Πώς έτσι αυτό, δηλαδή. Χάρη, αυτό προβλέπετε στην προσαγωγή. Εγώ βλέπω ένα παιδί εκεί να αντιδρά πολύ λεκτικά, βέβαια. Κοίτα, ξέρετε τι είναι απορία μου εμένα. Θα σας ρωτήσω εσείς που είστε πιο μεγάλοι και τώρα τα καταλαβαίνετε. Τώρα ζούμε σε μια κοινωνία υπέρσωστη. Καλά, δεν ήμασταν συνομήλικοι. Τώρα μας είστε πιο μεγάλοι, λέει. Αυτή τη στιγμή όμως. Καλούμαστε εδώ από την εκπομπή της Ζήνας να οριοθετήσουμε εδώ το η αστυνομία σωστό δεν έπρεπε να κάνει τη δουλειά της άλλα και άλλα πράγματα και σοβαρά. Αν δεν και συζητάμε τώρα αυτή τη μικρή προσαγωγή. Δεν πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις, Ντέρτι Χάρη, να το πούμε. Έγινε ένας έλεγχος. Μπορούν να σε σταματήσουν εσένα, εμένα, τον οποιονδήποτε. Okay. Δεν μπορεί να αντισταθείς. Το παιδί το αντιλήφθηκε λάθος. Έπραξε σωστά ή λάθος για αυτόν. Δεν είμαστε εμείς να πούμε κάτι. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να το ρωτήσουμε τι έγινε. Το παιδί βγήκε και μίλησε, είπε έγινε αυτό και αυτό, δεν θα το συζητήσω. Είναι τέλος συζήτησης. Έγινε κάτι εκεί εκείνη την έλεγχο, ώρα. Σε σταματάω για να σου κάνω έλεγχο, δεν θα σταματήσεις. Ήταν, εγώ προσωπικά, όταν ήμουν μικρός, δεν σταματούσα. Α, άρα το είχες στο μυαλό σου κι εσύ. Δεν σταματούσα ποτέ. Έπρεπε να με κυνηγήσουν οι αστυνόμοι για να με πιάσουν. Και ερχόντουσαν στο σπίτι μου, χτυπούσαν πόρτες 3 το πρωί. Δεν σταματούσα. Εσύ δεν σταματούσες γιατί είχες ναρκωτικά ενδεχομένως. Μπορεί να είχα ναρκωτικά, μπορεί να είχα πει πριν, μπορεί να μην γούσταρα, μπορεί να μην είχα δίπλωμα. Ήσουν παραβατικός. Ναι, το παιδί δεν έτρεξε να φύγει. Το ότι φώναξε και είπε κάτι, δείτε τους μάγκες τι κάνουν. Το είπε γιατί εκείνη την ώρα είχε 150 fans εκεί και έβγαζαν βίντεο. Ναι, και έχουν και αυτό τον το βίντεο ας πούμε, 150 άτομα να τον τραβάει ο αστυνομικός. Και το προέβαλαν όλοι στο TikTok. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Κύριε Δημητρίου, αμέσως μετά σας δίνω το λόγο και σε όλους τους καλεσμένους μας στο Zoom. Περιμένω και τηλέφωνα. Έτσι. Δημήτρη Σακά, έχεις κάποιο ερώτημα? Αυτή τη στιγμή, αυτό που με ρωτάει ο κόσμος είναι τι έχουν προσπαθήσει οι γονείς των δύο παιδιών να κάνουν για να τους απομακρύνουν από την παραβατικότητα. Δεν έχουν μείνει ακόμα στο κομμάτι της δράσης.
Αχ, έχασε ο σκηνοθέτης. Τον Dirty Harry έχει δαγκωθεί ολόκληρος. Για ξανακάνει τον Dirty Harry όπως το έκανε. Είναι να το ρωτάει πραγματικά πολλοί κόσμος. Έχουμε πολλά τέτοια ερωτήματα. Ήταν η αντίδρασή του καταπληκτική. Θα απαντήσω και εγώ μετά. Βεβαίως, κύριε Σακά μου. Αμέσως μετά, παρακαλώ. Πάμε στο ερώτημα όμως, Δημήτρη, που έθεσες πριν τις διαφημίσεις, να το επαναλάβεις για κάποιον που μπαίνει τώρα. Ακριβώς, Γίνα μου. Έχουμε ερωτήματα από πολλούς γονείς που μας λένε το εξής. Έχουμε αυτή τη στιγμή μας δύο καλλιτέχνες με παραβατικό παρελθόν. Δύο καλλιτέχνες που προωθούν όλο αυτό που λέμε, τη βία, τα ναρκωτικά, την παραβατικότητα ανηλίκων. Τι εκτιμάτε εσείς οι δύο ότι έγινε στις προσωπικές σας εμπειρίες και στην προσωπική σας ζωή λάθος και οδηγηθήκατε στην παραβατικότητα και τι μπορούν αυτοί οι γονείς να κάνουν ώστε να αποτρέψουν τα παιδιά τους από το να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Πάμε και από τους δύο η απάντηση, έτσι κι αλλιώς. Ξεκίνα. Πιστεύω ότι οι γονείς αφήνουν τα παιδιά εκτεθειμένα στην ταχύτητα της πληροφορίας και όλο αυτό σίγουρα κάνει πολύ κακό. Τώρα από εκεί και πέρα τι κάνανε οι δικοί μας οι γονείς. Σίγουρα μας είπανε την καλή κουβέντα, αλλά ήδη είχαμε φτάσει σε μια ηλικία που ό,τι και να μας πεις, θα κάναμε το ίδιο. Μας την είπανε αργά δηλαδή. Μας την είπανε σίγουρα όταν καταλάβανε τι κάνουμε. Αυτό βασικά. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα και εμείς δεν το γράψαμε εντελώς αυτό που μας είπανε, αλλά πιστεύω, επειδή μιλήσαμε και για πρότυπα, πιστεύω ότι δεν είναι οι rappers πρότυπα επειδή κάνανε ναρκωτικά ή επειδή ήταν στην παρανομία και όλα αυτά. Πρότυπα είναι επειδή πήραμε τις κακές καταστάσεις και τις κάναμε κάτι καλό. Και δεν εννοώ απαραίτητα για τη μουσική, εννοώ ότι... Εσύ έχεις κουνήσει τα ευρώ στα τραγούδια σου. Ναι, το έχω κάνει, ναι. Ήταν δικά σου ή ήταν... Δικά μου. Ήταν δικά σου. Άρα λοιπόν έπαιξες και εσύ μπάλα με αυτό το χρήμα που προωθεί η τραπ μουσική. Γιατί, να σου πω κάτι... Πρόσφατα είχαμε την υπόθεση των Κολωνό, που νέο κορίτσι, το 12χρονο κορίτσι, κουνούσε τα χρήματα, έτσι. Δηλαδή, αυτό όταν αναπαράγεται, εκεί πια υπάρχει πρόβλημα, Κέλλη Ιωάννου, για να το πούμε. Δεν είναι δηλαδή, όταν αναπαράγεται συνεχώς αυτό το μοντέλο, υπάρχει ένα θέμα. Εγώ δεν ξέρω πού να το πιάσω και πού να το πείσω. Έχω αφήσει πολλά πράγματα ασχολίαστα. Για να μιλάμε για αποκλίνουσα και παραβατική συμπεριφορά, για εγκλήματα, για εγκληματίες, δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι φταίει ένα πράγμα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου. Οπότε, ναι, η μουσική μπορεί να αποτελέσει παράγοντα συσχέτισης με μια επιθετική συμπεριφορά, αλλά αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για μια συγκεκριμένη προσωπικότητα που συντρέχουν και άλλοι παράγοντες, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Είδαμε ήδη στα δύο παιδιά ένα κοινό βίωμα που είναι μια τραυματική εμπειρία και δεν ξέρω γιατί. Έχασαν φίλο τους και οι δύο. Στην παιδική ηλικία είναι δυσμενής τραυματική εμπειρία η απώλεια του θρύλου. Αλλά που ήταν μαζί στην παρέα από ναρκωτικά και οι δύο. Ναι, αλλά προέρχονταν και οι δύο από οικογένειες οι οποίες είχαν τα προβλήματά τους. Το διαζύγιο, το οποίο το περνάμε έτσι, βιώνεται από ένα παιδί τραυματικά. Ανάλογα με το πώς θα το διαχειριστούν και οι ίδιοι οι γονείς μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, όταν εμείς μιλάμε για παράγοντες κινδύνου στην εγκληματολογία, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ελέγχουμε. Τώρα, εγώ να σας πω ότι με ζωντανούς νεκρούς μεγάλωσα και με metal. Δεν έγινε εγκληματίας, έγινε εγκληματολόγος βέβαια. Ζωντανό παράδειγμα δηλαδή, ναι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει, να πω λίγο κάτι, επειδή σε είδα με τον τρόπο του, δεν υπάρχει το ότι είναι το καλό παράδειγμα. Ζωντανό παράδειγμα. Α, ζωντανό. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Το θέμα ωστόσο είναι τι κάνει διαφορετικό έναν άνθρωπο που έχει αυτή την επιρροή και τι διαφέρει σε έναν άλλον. Εγώ, αν θα με ρωτάγατε και σε αυτά που έλεγε ο Σπύρος πριν, πάντα υπήρχαν επιρροές. Αυτό που διαφέρει όμως σήμερα, και το λέω και στα παιδιά και στους γονείς, είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπαραγάγεται η πληροφορία, η ταχύτητα, ότι οι πηγές και οι πληροφορίες είναι πολύ περισσότερες και ότι το περιεχόμενο καταναλώνεται πάρα πολύ παθητικά. Δεν έχουμε την ίδια δυνατότητα οι γονείς να κάτσουν και να παρακολουθήσουν κάτι και να υπάρχει ο κριτικός διάλογος.
με το γονέα πάνω σε αυτό που να ακούσουμε τον Ντέρτι Χάρη. Όχι, να ακούσουμε λίγο τον Ντέρτι Χάρη σε σχέση με αυτό, σε σχέση με το ερώτημά μου, η δική σου οικογένεια πώς αντέδρασε, γιατί από εδώ είναι η απάντησή της. Εμένα η μάνα μου μέχρι να το καταλάβει ήταν πολύ αργά. Mm. Πάρα πολύ αργά. Ο πατέρας μου δεν ασχολήθηκε ποτέ. Δεν τον ένοιαζε. Και να, δηλαδή, μου είπε πάρα πολλές φορές, άπειρους τσακωμούς, δηλαδή τσακωμούς σοβαρούς. Δεν άκουγα, δεν ήθελα να κάνω αυτό. Απλά θέλω να σας πω κάτι για να το καταλάβετε λίγο κι εσείς. Σκέψου τώρα εγώ σαν παιδί, έκανα όλα αυτά που έκανα. Απλά όταν έπαιρνα το αντικείμενο και το έκανα μικρόφωνο, whatever, και ήμουν στον καθρέφτη και ένιωθα τον εαυτό μου να είναι ράπερ, τόσο πολύ το ήθελα. Έπαιρνες αξία. Δεν είχες αξία από τίποτα άλλο στη ζωή σου. Ναι, ένιωθα ότι αυτό κάποτε θα το κάνω. Α, θέλετε να μου πείτε ότι κανένα παιδί δεν έχει στόχους, δεν έχει φιλοδοξίες. Αυτά που λέτε είναι κάτι στερεότυπα μιας γενιάς πριν. Πλέον, το 1/3 των γάμων. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Είπατε για χωρισμένους γονείς. Το 1/3 των γάμων καταλήγει στο διαζύγιο. Άρα πλέον είναι κανόνας το διαζύγιο. Δεν το λέω εντάξει. Εγώ, το λέει η βιβλιογραφία ναι, που είναι... συνδέεται με η την παλιά, εγκληματολογία. Η παλιά όχι, πλέον είναι η παλιά, είναι η καινούρια. Είναι η πραγματικές εμπειρίες. Η κοινωνία μας έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Καταλάβετε το. Πλέον οι γονείς είναι ανίκανοι μετά τα 6-7 χρόνια να κάνουν το οτιδήποτε στα παιδιά τους. Η πληροφόρηση είναι σίγουρα... Άρα τι να κάνουμε, να διαλύσουμε την οικογένεια, να μην υπάρχει... Διαλύεται η οικογένεια, διαλύεται. Αυτό δεν άρα τι να κάνουμε. Αυτό να πούμε σίγουρο. Ότι διαλύεται η οικογένεια... Αυτό να είναι σίγουρο. Δηλαδή, άρα τι μιλάμε να για μια γενιά η οποία βρίσκεται σε μια κρίση αξιών... Προφανώς. Και έχουμε σε πρότυπα που τους... Προφανώς. Προφανώς. Ήταν τέλειο, συγγνώμη παιδιά, θέλω να το πω. Γιατί σου το είπε πολύ ωραία. Διαλύεται η οικογένεια, εγώ πρέπει να σου το πω. Είναι... Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αυτό είναι ότι διαλύεται η οικογένεια είναι αλήθεια. Ζήνα μου, με συγχωρήσει. Δηλαδή η οικογένεια πλέον είναι αυτά τα πρότυπα. Εγώ ξέρω οικογένεια. Δεν λέω όχι, αυτό. Είναι άριστες. Ότι διαλύεται η οικογένεια άριστες. Δεν είναι αλήθεια. Κύριε Σακά, επιτρέψτε μου. Ναι. Ξέρω οικογένειες άριστες. Και. Και εγώ. Να... Και ακούσαν τραπ και σχέση γι' αυτό. Ότι... Πώς λέμε ότι διαλύεται η οικογένεια. Πιστεύετε... Επειδή χωρίζουν κάποιοι γονείς. Ξέρω παιδιά χωρισμένων γονιών. Ξέρω ναρκωτικά επειδή είναι άριστοι. Πιστεύετε ότι το παιδί του. Δεν θα βγει στην πλατεία να πλακωθεί με άλλα παιδιά. Άρα άλλο θέλετε... δεν θα πάει στο άλλο αυτά, κύριε Σακά. Τι να λέτε είναι... οικογένεια. Τι λέμε τώρα, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Κύριε Σουκαλή, ακούσαν τραπ οικογένειες και χώρισαν. Πείτε μου αυτό, γιατί είναι πολύ. Ακούσαν τραπ και χώρισαν οικογένειες. Δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι υπάρχουν πολλά τραύματα. Εγώ θέλω, Κέλλη μου, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί δεν υπήρχαν όλες αυτές τις γενιές. Ο παππούς μου δεν είχε τραύματα. Ο πατέρας μου που έζησε στην κατοχή δεν είχε τραύματα. Ο παππούς σας δεν έπαιρνε 2 χρονών ένα τάμπλετ να ακούει για να Ασχολείται με τα ναι, παιδιά του που είχε 7 παιδιά. Ασχολείται με τα παιδιά του που είχε 7 παιδιά. Είναι μια οθόνη. Δεν ασχολείται κανένας με τα παιδιά. Τα παιδιά επηρεάζονται μόνα του. Σας πληροφορώ ότι από τη δεκαετία του 60 όλοι οι γονείς ασχολούνται πολύ περισσότερο με τα παιδιά του και έχουν ενοχές, έχουν ενοχές για τα παιδιά τους. Να πάει στο καλό σχολείο να γίνει. Από τη μια είπατε ότι διαλύεται η οικογένεια και από την άλλη λέτε ότι ασχολούνται οι γονείς. Αυτό είναι οξύμορο, επιτρέψτε γιατί? Μου. Οξύμορο είναι. Εσείς πριν λίγο είπατε ότι διαλύεται η οικογένεια και τώρα προφανώς. Λέτε όλοι ασχολούνται με τα παιδιά τους. Τι ισχύει τελικά. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχω η οικογένεια... καταλάβει. Έχω τη μέση νοημοσύνη, επιτρέψτε μου. Όχι, ότι η οικογένεια πραγματικά... περνάει μια κρίση. Άλλο η κρίση και άλλο διαλύεται. Διαλύεται. Μια κρίση προς μια καινούρια διαμόρφωση. Μην το βάζεις μέσα στον κουβά. Όχι, το λέει ότι... Να πω λίγο κάτι. Ακούσαμε την νεολαία πριν να είπε. Τα νέα παιδιά. Εγώ θαύμασα ένα από τα νεαρά παιδιά που το είδα στο πρώτο γκάλο. Νομίζω θα το επαναλάβουμε. Θα επαναληφθεί η άποψή του και μετά στη συνέχεια της δήλωσής του. Αλλά νομίζω ότι τα νέα παιδιά έχουν αντιληφθεί ότι οι οικογένειές τους είναι σε λάθος δρόμο και αφήνουν τα παιδιά στα τάμπλετ και ασχολούνται με ό,τι άλλο μέσα στο σπίτι. Κάτι θέλει ο Σπύρος Δημητρίου και μετά να συνεχίσουμε. Θέλω να πω κάτι πολύ σύντομο από το βρείτε, πιστεύω ενδιαφέρον και να κάνω και μια ερώτηση στα παιδιά σοβαρά, που σοβαρά με απασχολεί. Πολύ σύντομα να πω ότι από τη δεκαετία του 40 και μετά, όταν εκβιομηχανοποιήθηκε πλήρως η μουσική, το κοινό, ο στόχος ήταν η νεολαία, έτσι, η περίοδος εφηβείας, που είναι ιδιαίτερα αντιδραστική και θα κατανάλωνε και ευκολότερα αυτό το προϊόν.
Αυτό συνέβη ανά δεκαετία και πάντα, όπως είπα και πριν, χωρίς να συγκρίνω μουσικές, γιατί είπατε για την Bank ότι. Και το πιστεύω, τη δεκαετία του 70 δεν θα μπορούσε να ακουστεί μεταφρασμένος ο στίχος της Bank, που μίλαγε για αναρχία, για αντίχριστο και ναρκωτικά. Πλην όμως, συγγνώμη για τη λέξη, ξενέρωσα πολύ, ας πούμε, οι Sex Pistols, που είναι ένα γκρουπ που εκτιμούσα πολύ, που έμαθα ότι ήταν billionaires. Είχαν αυτό το παρουσιαστικό, ας πούμε, το, ξέρετε, το πιο ατιμέλητο, αλλά από πίσω ήταν εκατομμύρια. Τι συνέβαινε όμως σε όλες τις δεκαετίες. Μία μεγάλη δισκογραφική εταιρεία αποφάσισε να βγάλει, να λανσάρει ένα νέο είδος μουσικής, γινόταν οι αντίστοιχες και στημένες και αυθόρμητες επαναστάσεις, πάλι δημοσιογράφοι και πάνελ κατακεράβρωναν τους νέους γιατί ακούν τέτοια μουσική και επηρεάζονται. Η τραπ, η οποία επιμένω, εμένα δεν μ' αρέσει, ασχολούμαι με τη μουσική, δεν είναι κάτι που με εκφράζει, δεν την βάλω στο αυτοκίνητο, δεκτό. Αλλά σαν ανθρώπου σας εκτιμώ και την προσεγγίζω έτσι σκοπτικά και με ενδιαφέρον. Έφερε μια μεγάλη οικονομική επανάσταση. Η τραπ είναι η πρώτη μουσική όπου ο παραγωγός, ο ερμηνευτής, ο διανομέας, αυτός που κάνει το μάρκετινγκ και ο πολιτής, είναι το ίδιο πρόσωπο. Και αυτό οι πιτσιρικάδες το αγάπησαν. Είναι το ίδιο πρόσωπο γιατί ο ίδιος γράφει, ναι. Ο ίδιος τα παίρνει, ο ίδιος τα κρατάει. Άρεσε πολύ στους νέους, και τελειώνω για να κάνω και την ερώτηση που θέλω, άρεσε πολύ στους νέους ότι αυτό είναι αυτόνομο και δεν υπάρχει από πίσω πολυεθνική, δεν υπάρχει δισκογραφική. Βέβαια, πολλοί συναδελφοί σας βλέπω ότι και αυτοί μαζέψαν τα μπουγαλάκια τους και πήγαν σε εταιρείες. Και εγώ το έχω κάνει. Θα επιλέξω να φτιάξω τη ζωή μου νόμιμα και σωστά. Θα σας κάνω λοιπόν μία ερώτηση και τελειώνω με αυτό. Η τραπ, επειδή έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο ντόρο σε σχέση με το hip-hop, που πολύ πιο ήπια και έτσι αυθεντικά, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, μπήκε στο μουσικό στερέωμα. Αν, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί έχει κάνει, είναι πολύ μεγάλο πυροτέχνημα για να μείνει πολλά χρόνια, αν τυχόν η τραπ κάποια στιγμή φύγει από τη μόδα, κάποια στιγμή θα φύγει σίγουρα, να φύγει σύντομα, έχετε back plan? Εννοείται. Τι θα κάνετε στη ζωή σας? Το τραπ είναι ένα παρακλάδι του hip-hop. Όταν κάνεις trap, είσαι MC. Άμα είσαι rapper και MC και καλλιτέχνης και ερμηνευτής, θα κάνεις τα πάντα. Όπως ξέρεις, άμα είσαι σιδεράς, κλείσει εταιρεία που δουλεύεις, θα πας σε άλλο σιδεράκι. Θα προσαρμοστείτε σε κάτι καινούριο. Θα προσαρμοστείς το καινούριο. Το trap, sorry φίλε μου, σε συμπάθησα πάρα πολύ σήμερα. Να σε καλά και εγώ. Το ξέρεις και πριν που τα λέγαμε. Το trap. Λοιπόν, εσύ σήμερα συμπάθησες τον Δημητρίου και τον Σακάτο ψυχίατρο. Ναι, θα σου πάρω ομάδα. Λέω, αν φύγει αυτό, δηλαδή αν δεν πουλάει πια το ίδιο. Δεν γίνεται να μην πουλάει, sorry κιόλας. Ωραία, υποθετικά, απαντάς στην ερώτησή μου. Αν κάτι γίνει, γίνει μια καταστροφή και δεν πουλάει. Το απάντησε, είπε, θα προσαρμοστούμε σε κάτι άλλο. Θα προσαρμοστούμε στο είδος που θα πουλάει. Εγώ προσυπογράφω αυτό που λέει ο Σπύρος, ότι διαχρονική αυτή η μουσική δεν θα είναι ποτέ. Όπως είναι κάποιες... Όπως ούτε οι ροκ. Ούτε οι ροκ. Καμία δεν είναι διαχρονική. Ούτε οι ρέιβ. Κανένα κίνημα δεν κράτησε για πάντα. Συγγνώμη να σας διακόψω απλά. Έτσι λέγανε αυτό που λέτε, και με κούρευαν. Δεν να μπορεί να το έχω μαλλιάσει. Μιλάμε για νούμερα. Το λέμε ιστορικά. Πρόσεξε. Το λέμε ιστορικά. Λέμε, δεν κατάφερε να επιβιώσει ροκ. Τη μουσική την καθορίζει. Ακούς ροκ εσύ τώρα? Ακούω. Ναι, εννοείται, γιατί όχι. Τι ακούς από ροκ? Ακούω Σκόρπιον, θα πούμε. Ή άκουγα σαν πατρού μετάλλικα χθες. Να ρωτήσω όμως κάτι εγώ, γιατί ξεφεύγουμε από αυτό που συζητάμε και δεν θέλω να ξεφύγουμε. Εδώ, αυτό που μας έχουν πει τα παιδιά είναι ότι έχουν βγάλει χρήματα από αυτό. Άρα λοιπόν, έχουν προχωρήσει τη ζωή τους. Να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εσείς έχετε ένα μισθό ικανοποιητικό κάθε μήνα από αυτή τη δουλειά που κάνετε. Αν πούμε ότι ένας άνθρωπος, ένας μέσος άνθρωπος, παίρνει 800 με 1000 ευρώ, εσείς είστε το μήνα, εσείς είστε πολύ παραπάνω από αυτό. 800 ευρώ. Ναι. Τι λέμε τώρα. Εγώ όχι. Όχι, θέλω να καταλάβω, βρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Κάνω τις χαζές ερωτήσεις, αλλά να είμαστε... Συμφωνώ, ναι. Για να πούμε, εγώ, λοιπόν. Και ο κόσμος. Δεν μπορώ να ζήσω με 800. Α, μπράβο. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει με 800 πλέον. Πόσα... Δεν θέλω να το πεις, βρε παιδί μου. Είσαι πάνω από τα 800 ή είσαι εκεί το μήνα. Όχι. Εσύ εκεί. Εσύ. Εγώ είμαι παραπάνω. Εσύ είσαι παραπάνω. Εσύ έτσι κι αλλιώς έχεις φτιάξει τη ζωή σου σε σχέση με την τραπ μουσική. Έχεις τα αυτοκίνητά σου, έχεις τα χρήματά σου. Έχεις. Ναι. Τώρα πια, από εκείνη τη ζωή των ναρκωτικών στο σήμερα. Το έχεις εγκαταλείψει εκείνο το παρελθόν και πας αυτή τη στιγμή ως βιωματικό εκείνο το παρελθόν για να το εντάξεις στο τραγούδι ακριβώς, του σήμερα. Ακριβώς. Αυτό είναι βασικά. Γιατί αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Ότι
πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα παιδί είχε ένα παραβατικό παρελθόν. Όμως η μουσική και με αυτό που ασχολήθηκε του άλλαξε τη ζωή. Αυτό πρέπει να πούμε. Σταματήσει τη χρήση. Μην μένουμε μόνο να μηδενίζουμε. Όμως δεν καταλάβαμε. Η παραβατικότητα άλλαξε τη ζωή των παιδιών και εμείς θα νομιμοποιήσουμε και θα κανονικοποιήσουμε την παραβατικότητα. Σίγουρα όχι. Εδώ συμφωνώ και εγώ. Δεν συζητάμε το παραβατικό. Άλλαξε τη ζωή προ το καλύτερο. Αν είναι παραβατικό. Τότε κατά αυτή την έννοια να πάω να κάνω κι εγώ μια ληστεία να γίνω παραβατικό. Πουλάμε όλοι ναρκωτικά, πουλάμε όλοι όπλα. Όταν ρώτησα οι περισσότεροι. Δεν λέω για εσάς και δεν θέλω να μου απαντήσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς που ασχολούνται με αυτή τη μουσική κάνουν χρήση και μου απήντησαν και οι δυο, έτσι νομίζω, μου απήντησαν ότι βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, και αυτό που είπε ο Δημήτρης είναι πολύ σημαντικό. Να. Δηλαδή, η παραβατικότητα μου αλλάζει τη ζωή τότε κι εγώ να πάω να κάνω μια ληστεία. Και να έχω χρήματα, δεν πειράζει. Θα λέτε λάθος, θα λέτε λάθος. Όχι, δεν είναι λάθος. Καταλάβαμε ότι είχαμε καθόλου λάθος. Είναι αυτό το πρότυπο που δίνουμε τώρα στον κόσμο. Ποιο είναι, παιδιά, γίνετε παραβατικοί. Και άμα είναι άνετα. Να σας αλλάξει τη ζωή και να την κάνει καλύτερα. Αυτό συζητάμε τώρα. Δεν το είπε κανένας αυτό. Αυτό συζητάμε. Δεν το είπε κανένας αυτό. Είναι ποινικό αδίκημα που λέτε. Αυτό συζητάμε τώρα. Αυτό λέγεται διέγερση στον ποινικό κώδικα. Λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μπορεί να συζητήσει. Το καταλάβατε αυτό. Μου δυστυχώς και αυτό. Α, εντάξει. Δεν είμαι εγώ τρελός. Μα κοίτα, ξέρετε γιατί κάνουμε debate. Ξέρετε γιατί κάνουμε debate και χωρίς παρεξήγηση. Επειδή κάποιοι άνθρωποι σαν εσάς τα σκέφτονται έτσι. Δηλαδή δεν είναι τόσο όσο το νομίζετε. Ένα λεπτό γιατί. Πιζίνα κάτι, ένα λεπτό. Γιατί πιζίνα κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πριν το προσπεράσαμε όλοι. Αναφέρθηκε στο 12χρονο κορίτσι από τον Κολωνό. Ναι. Βλέποντας τα βίντεο που ανέβαζε στο TikTok ναι. αυτό το κορίτσι, το οποίο βιαζόταν, κακοποιούνταν, ναι. ξέρουμε μας μιμόταν τέλος πάντων, okay. ναι. Ξέρετε τι ανέβαζε. Τι? Ανέβαζε τα τραγούδια της τραπ μουσικής, ναι. Και κουνούσε πώς κουνάτε εσείς τα 50 ευρώ. Και μου είχε πει ένας φίλος μου ότι ανέβαζε και δικιά μου μουσική. Μάλιστα. Το ανέβαζε λοιπόν ναι. δικά σας τραγούδια, okay. εμπνεόταν από αυτά ναι, και θεωρούσε κανονικότητα το βιασμό της ακριβώς επειδή της έκανε καλύτερη τη ζωή γιατί κουνούσε τα 50 ευρώ. Αυτό γινότανε. Γιατί υποκρινόμαστε σήμερα. Δεν αυτό σας αρέσει. Δεν ευθύνεστε εσείς. Δεν μου αρέσει αυτό. Είναι μια πολύ ακραία περίπτωση. Να τον ακούσουμε όμως. Είναι ακραία περίπτωση. Είναι ακραία περίπτωση. Έχω πολλές αυτό είναι ανήθικο του ανήθικου. Τώρα μιλάμε για ένα πράγμα... Εγώ δεν περίμενα ποτέ να δω τέτοιο πράγμα. Δηλαδή 12χρονο κορίτσι εδώ δίπλα μας. Και τι... Που το εκμεταλλεύονταν έτσι. Αυτό το κορίτσι, ποιο το έβαζε και τι έκανε, φίλε μου. Περίμενε, άσε με να τελειώσω, σε παρακαλώ. Ήταν ο μέσος περιπτεράς σου. Μου. Ναι. Εντάξει. Εγώ δεν είπα αυτό. Τέλος. Δεν είπα ότι εσείς το εκδίδατε το κορίτσι. Είπα ότι θεωρούσε ξέρουμε κανονικό το αυτό που έκανε. Όχι, επειδή εμπνεόταν από τη μουσική σας, ανέβαζε τα τραγούδια σας και μετρούσε τα εκατοστά ευρώ. Όχι, φίλε μου. Με τη μουσική το κοριτσάκι ένιωθε ότι κάπου ανήκει. Εντάξει, πού? Αυτό ένιωθε, ότι ανήκει σε αυτή τη φάση της αλητείας που είναι μια μεγάλη οικογένεια. Άρα γιατί κανονικοποιούσε την εγκληματική δράση κάποιον άλλων και να το κανονικοποιεί, και να το κανονικοποιεί αυτό το πράγμα. Αυτό νιώθει ότι ανήκει κάπου, το καταλαβαίνει. Το οποίο κορίτσι ήδη το εκμεταλλευόντουσαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Βέβαια, και αυτό είπαμε, το βίαζα. Να το κακοποιούσαν, το εκμεταλλεύονταν. Θέλω να πάω σε διαφημίσεις με ένα σχόλιο από τον κύριο Γιάννη Πράπα. Θέλω να τον ακούσω, διότι είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικός. Θέλω να σας ακούσω σε σχέση με αυτή την κουβέντα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, αλλά και να τοποθετηθώ, αλλά και να ρωτήσω την ίδια στιγμή τους καλλιτέχνες που έχετε εκεί, αν περιγράφουν τη ζωή ή αν τελικά τη δημιουργούν για να την εκμεταλλευτούν. Να απαντήσω. Ναι. Απάντα. Την περιγράφουμε, γιατί... δεν την ωραία. Εκμεταλλευόμαστε. Περιγράφουμε αυτά που έχουμε ήδη ζήσει. Θέλετε κάποια άλλη ερώτηση, κύριε Πράπα? Όχι. Απλώς θεωρώ, η τοποθέτησή μου νομίζω είναι ότι... Είναι πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση γενικά. Μιλάει σε αυτό το χρονικό διάστημα της ζωής και ακριβώς είναι το κατάλληλο χρονικό διάστημα που καλύπτει μουσικά κενά ή πολιτισμικά κενά, ότι δημιουργείται η ζωή για να την καρποθούν κάποιοι καθόλου. Έξυπνα. Καθόλου. Κύριε Μπακλώρη, ένα δικό σας ερώτημα. Είστε επικοινωνιολόγος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχουν αναφερθεί και για τα μουσικά ρεύματα, ότι και στο παρελθόν προφανώς υπήρχαν στίχοι. Απλά αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Είμαστε στην εποχή της εικόνας. Και εγώ δεν θέλω να μείνω τόσο στο στίχο, αλλά στην εικόνα.
Και όπως είπε και ο Ντέρτι Χάρη, ένιωθα, λέει, ένα τίποτα και γι' αυτό έκανα το fake it till you make it. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό ίσως είναι πιο κακό εντός εισαγωγικών σαν μήνυμα να περάσει σε ένα νέο άνθρωπο, παρά, ας πούμε, η στίχη, τα ναρκωτικά τα λοιπά. Γιατί τα ναρκωτικά, καλώς ή κακώς, υπάρχουν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Εννοείται. Και κάποιος που ακούει λαϊκά μπορεί να κάνει ναρκωτικά, και ένας καθηγητής πανεπιστημίου μπορεί να κάνει ναρκωτικά, οποιοδήποτε. Άρα δεν θεωρώ ότι η τραπ ουσιαστικά προωθεί τον νέο να κάνει χρήση, αλλά του δημιουργεί μια εικόνα ότι πρέπει να βγάλεις λεφτά για να είσαι κάτι. Γιατί όπως είπε, ένιωθα ένα τίποτα. Θέμα. Μα έγινε κάτι, αυτό είναι το θέμα. Έγινες κάτι. Πάντως ότι... να ξέρεις ότι το θέμα των χρημάτων παίζει πολύ στην τραπ μουσική. Έκανα, θέλω να σε εξηγήσω. Και με βλέπεις ότι το επαναλαμβάνω και συνέχεια. Σε φάση που μπορεί να πει κανείς ότι είναι αιμονική με αυτό. Δημιουργώ μια πραγματικότητα την οποία θέλω να δημιουργήσω. Υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Την προσαρμόζω στα μέτρα μου. Υπάρχει πραγματικότητα, το βλέπετε όλοι γύρω σας. Μπείτε στα αμάξια σας, πηγαίνετε στο μεταξουργείο. Ελάτε ένα βράδυ μαζί μου, καλεσμένοι σε ένα live μου, να δείτε τι παίζει. Στην πραγματικότητα. Όμως απ' την άλλη, δεν θα απορρίψουμε και τους πυλώνες αντίστασης για μια καλύτερη κοινωνία. Μπορεί να είμαστε ρομαντικοί. Μα περίμενε και το τι θα φτιάξει Ελλάδα, δηλαδή την κοινωνία. Μα όταν μου λέτε, όταν μου απαντάτε εσείς οι ίδιοι, και το διευκρινίζω όχι για εσάς, ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτή τη μουσική κάνουν χρήση. Αυτό... Μου το είπατε. Μα 9 στους 10 κάνουν χρήση. Μη και όχι ράπ. Δεν είναι 9 στους 10. Είναι 9 στους 10. Έλεος, καταλάβατε. Ζείτε σε άλλη Αθήνα. Εντάξει, ζείτε σε άλλη Αθήνα. Για άλλα συγγνώμη, τα βάζουμε τους καλλιτέχνες μόνο. Το είπα και πριν. Ότι κάποιοι καλλιτέχνες εξημών, κάποιοι καλλιτέχνες από αυτούς, οι οποίοι είναι πλέον προϊόντα σε πολυεθνικές, η πολυεθνική που αυτό το προϊόν που σήμερα βλέπω ότι το μεμφόμαστε και το και καλά κάνουμε με τα προβλήματά του. Η πολυεθνική που από αυτό βγάζει χρήματα. Ναι. Δεν έχει καμία ευθύνη για τη διάδοση της μουσικής. Μου, αν με εγώ να δεχτώ αυτό που λέτε. Θα σου απαντήσω ότι ναι. Βεβαίως έχουν. Να το δεχτώ. Αλλά, δεν είναι άλλο θα βάζουμε, σας λένε οι άνθρωποι, εμείς αυτό είμαστε, αυτό πουλάμε. Δεν... Εσείς γιατί το αγοράζετε, κύριε Τσούκαλη. Ποιο? Όχι εσείς. Κοινωνικά. Το κοινό γιατί το αγοράζει. Γιατί το αγοράζει. Γιατί οι άνθρωποι είναι αυτό. Και έχουν ανάγκη διπλανά. Σας λένε είμαστε αυτό. Ότι η πλειοψηφία απευθύνεται... Που μάλλον γιατί οι αποδέκτες... δεν τα βάζετε με τους ανθρώπους που το αγοράζουν. Θα σου απαντήσω. Η πλειοψηφία των αποδεκτών είναι νεαρά παιδιά τα οποία δεν έχουν την οριμότητα. Εγώ, Φερρυπίν, δεν ακούω καθόλου. Άρα και αυτούς τους εκμεταλλεύεται μια μεγάλη εταιρεία γιατί πουλάει. Αυτό πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη και τον Two Loyal. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.